Παράταση ανάσα δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν όλοι οι προμηθευτές, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να έχουν μία ακόμα χρονική ευκαιρία. Παράλληλα, δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, αφού η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων ήταν περιορισμένη. Σημειώνεται ότι η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που τηρείται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής ασφάλισης με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2018. Όσον αφορά το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, δόθηκε παράταση έτσι ώστε οι δικαιούχοι να κάνουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Ο λόγος της παράτασης ήταν ότι δεν είχε ενημερωθεί ακόμη πλήρως η βάση δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχουν όλα τα στοιχεία, τα απαραίτητα εκείνα, για την αυτόματη συμπλήρωση της αίτησης. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, το μοναδικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχει ο δικαιούχος ή ο ετών του κοινωνικού τιμολογίου, είναι τον 11ψήφιο αριθμό της παροχής της ΔΕΗ, της οποίας θέλει να τύχει αυτής της σχετικής έκπτωσης. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κοινωνικό τιμολόγιο για τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σοβαρές αναπηρίες και δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο Α, όπως ονομάζεται. Αυτοί που κυρίως έχουμε το δικαιούνται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν προκειμένου για έναν άγαμο τα 9.000 ευρώ, είναι το κοινωνικό τιμολόγιο Β, και έχουμε και το κοινωνικό τιμολόγιο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.